Καλησπέρα από τη Λαμία, Υπουργέ. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές και στην απίστευτα όμορφη και μοναδική στερεά Ελλάδα. Να είστε καλά και την κάνετε κι εσείς λίγο καλύτερα ψυχολογικά. Βοηθάτε και με το επάγγελμα λειτουργήμά σας, αν θέλετε, κύριε Αποστολίδη. Επιστροφή ποσών μερίσματος ναι, σε συνταξιούχους ναι. δημοσίου. Ξέρεις, επειδή είπατε για επάγγελμα, έλεγα πάντα ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι να ασκούν και επάγγελμα. Σωστά. Για να νιώθουν και να μπορέσουν να αντιπροσωπεύσουν σωστά τον πολίτη. Το πολίτη. Χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Από τους περισσότερους δεν το ακούμε, βέβαια, κύριε Αποστολή, την άλλη κουβέντα αυτή. Εγώ λοιπόν κλείνω με το καλό 40 χρόνια και συνεχίζω αυτή η αγάπη μου για τη δικηγορία να είναι πρωταρχική. Ωραία. Ερχόμαστε όμως στο θέμα. Τα ευχάριστα είναι ότι οι περικοπές του 40-93 που αφορούσαν μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων, βγάλαμε μία απόφαση η οποία είδατε και στο φως των νέων αλλά και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι από το Πρωτοδικείο Αθηνών, η 93-14 του 2019, η οποία δεν ακυρώνει μονάχα τις περικοπές. Έχει δηλαδή τρία πολύ σημαντικά στοιχεία. Σας ακούμε. Πρώτον, δίνει αναδρομικά από 1η-1η του 2013 μέχρι το 2015 εντόκως. Και εν τέλει το δημόσιο να πληρώσει χωρίς τις περικοπές κανονικά το μέρισμα μέχρι σήμερα. Ναι. Όχι, και αυτό γιατί το λέω έχει μεγάλη σημασία. Δεν λέει μέχρι το 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Λέει μέχρι το σήμερα. Εάν αυτή η νομολογία γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας που περιμένουμε την απόφαση εδώ και 2 χρόνια, ναι, δεν θα είναι ο χρόνος περιορισμένος όπως ακούγεται, εν πάση περιπτώσει, για 1 χρόνο, δηλαδή το διάστημα από το 2015 που εκδόθηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣΤΕ με το 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ναι, αλλά θα συμπεριλάβει για 1 τριετία από το 2015 μέχρι σήμερα, θα συμπεριλάβει την τριετία που τότε πραγματικά το ποσό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σαν απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ και με τη δέσμευση που δημόσια πλέον και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός έχει δηλώσει ότι θα σεβαστεί την απόφαση αυτή, πραγματικά ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, το σύνολο των συνταξιούχων στο χώρο τον ιδιωτικό, γιατί τα ειδικά μισθολόγια ήδη εισέπραξαν τα χρήματά τους με παρόμοιες αποφάσεις που είχαμε βγάλει. Και βέβαια για εμένα είναι μεγάλη τιμή, γιατί σε όλες αυτές τις νομικές δικαστικές ενέργειες το γραφείο μου έχει πρωτοστατήσει και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο και στο τρίτο τώρα το μνημόνιο και στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που είναι το μοναδικό γραφείο που και τις παλιότερες διατάξεις πρώτο-δεύτερο μνημόνιο έχει προσβάλει, αλλά και το τρίτο μνημόνιο με τον νόμο Κατρούγκαλο έχει προσβάλει και περιμένουμε απόφαση. Ναι. Αυτό που έχει σημαντικό η τελευταία απόφαση είναι ότι όλοι οι συνταξιούχοι του δημοσίου που είχαν περικοπές στο μέρισμα έχουν τη δυνατότητα στη βάση αυτής της νομολογίας να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και να διεκδικήσουν αυτές τις περικοπές. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, από την άλλη πλευρά, περιμένουμε πραγματικά την απόφαση. Από ό,τι μαθαίνουμε από δημοσιογραφικά κανάλια που πάντα δεν είναι αξιόπιστα, λέω που πάντα δεν είναι αξιόπιστα, γιατί έχουμε ακούσει εδώ και έναν χρόνο, αύριο βγαίνει η απόφαση, μεθαύριο βγαίνει η απόφαση. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να περάσει τη διετία η απόφαση. Υπολογίζω μέσα στον Οκτώβριο μήνα να βγει η απόφαση και να δούμε μετά τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα δώσει μονάχα τις περικοπές, τα αναδρομικά, μόνον σε αυτούς που κάνανε αγωγές. Όπως είπε παράδειγμα η απόφαση της Ολομέλειας του 2015. Λέει ότι όσοι κάνατε αγωγές θα πάρετε αναδρομικά από το 2013 μέχρι σήμερα. Όσοι δεν κάνατε αγωγές, και με αυτή την αφορμή η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πλήρωσε κανένα.
Κατανοητό. Πάντως αξίζει, ναι, μπράβο στον κόπο σας, στον επαγγελματικό και όχι μόνο, γιατί είναι και κοινωνικά ζητήματα και ευαίσθητα ζητήματα, κύριε Αποστολίδη, γιατί ο κόσμος έπεσε και σε κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια του μνημονίου με τις περικοπές, ναι, έτσι. Να έχετε υπόψη σας ότι και με τις αλλαγές τώρα του ασφαλιστικού, mm-hmm. επειδή το ασφαλιστικό αφορά καθολικά, από τη στιγμή που γεννιόμαστε ο καθένας, από το μωρό, mm-hmm. μέχρι που φεύγουμε, το ασφαλιστικό μας ακολουθεί, είτε ως επίδομα, είτε ως σύνταξη, είτε σαν επικούρηση, είτε σαν βοήθημα, μας ακολουθεί. Άρα είναι ένας χώρος με τεράστια κοινωνική αξία και σημασία και ταυτόχρονα καθολικά ενδιαφέρει όλη την κοινωνία και όχι μία κατηγορία ανθρώπων. Υπόψη γιατί οι συνταξιούχοι σήμερα αριθμούν 2.750.000 κόσμος. Και πολλά νοικοκυριά, δυστυχώς, ζουν από τον παππού, τη γιαγιά. Σωστά το λέτε. Με τις περικομμένες, μάλιστα, συντάξεις. Σωστά το λέτε. Άρα εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία που θα έλεγα πέρα από τις περικοπές και θέλω να το τονίσω και θα το τονίζω πάντα αυτό γιατί θα έχουμε την ευκαιρία σε σχέση με το καινούριο ασφαλιστικό νόμο να μιλήσουμε. Είναι άδικο. Πριν τον Ιούνιο του 2016, κάποιος που έβγαινε σε σύνταξη και μετά τον νόμο του Κατρούγκαλου να έχει περικοπές αυτόματα με διαφορά 2-3 ημερών, 35% στη σύνταξή του. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αδικία του νόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό το νιώθουν οι νέοι συνταξιούχοι που βγήκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου και νιώσαν τις περικοπές οι οποίες μεσοσταθμικά φτάνουν πραγματικά στο 35%. Εμείς βέβαια από άποψη νομική βοηθάμε, το πιο σημαντικό θα ήταν αυτός ο μεγάλος πληθυσμός των συνταξιούχων να γίνει mm-hmm. πρόσωπο κοινωνικό φορέας διαλόγου με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και νομίζω γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την σημερινή κυβέρνηση να γυρίσει να συζητάει με τους φορείς, να συζητάει με τα επαγγελματικά επιμελητήρια, να συζητάει με τις παραγωγικές τάξεις, να μιλάει με το μεγάλο συνταξιοχικό κίνημα που αυτή τη στιγμή αριθμεί και ίσως είναι η μεγαλύτερη κοινωνική κατηγορία. Έχετε δίκιο. Με τεράστια προβλήματα στην υγεία, στην ασφάλιση, στις συντάξεις. Κάποιοι πατήσαν πάνω στο μνημόνιο. Κάποιοι πατήσαν πάντως στο μνημόνιο. Εγώ κρατάω λίγο πέρα από την δουλειά που κάνατε και σας αξίζω συγχαρητήρια και εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Αποστολίδη, ότι επικαλεστήκαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις τους μνημονιακούς νόμους των περικοπών και φάνηκε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος τελικά. Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί αντί με ευθύτητα να νομοθετήσουν, πετάξανε τον μπαλάκι στα δικαστήρια να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά που λέμε και με δικαιολογία τα μνημόνια, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι σε ένα μεγάλο μέρος πραγματικά τα μνημόνια ήταν ένα αναγκαίο μέτρο, αλλά δεν ήταν ένα αναγκαίο μέτρο να διαλύσεις το οικογενειακό εισόδημα. Ήταν ένα που θα έπρεπε να κάνεις μια κατανομή διαφορετική. Και όχι να λαιλατίσεις το εισόδημα με φορολογικά μέτρα κτλ. Γι' αυτό ακούτε σήμερα ελαφρύνσεις, έστω και αυτές οι ελάχιστες ελαφρύνσεις που γίνονται πλέον αισθητές, ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση. Βέβαια είναι νωρίς να δούμε πού πάνε τα πράγματα, mm-hmm. αλλά σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο ότι τα φορτώσαμε όλα στον αυτόματο πιλότο των μνημονίων. Και η χώρα δυστυχώς θα πρέπει να φύγει από αυτή την κατάσταση που μοιάζει με νεοαπικιακή χώρα. Που θέλει από τη μια δανειστές για να ζήσει και από την άλλη και οι δαιμόνες για να προστατέψει τον εαυτό της, να προστατέψει τα εθνικά συμφέροντα και όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε στην Κύπρο, στα παράλια μας και στις απειλές του Σουλτάνου που δυστυχώς απλώς τον ακούμε και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε στάση αναμονής. Χρειαζόμαστε μεγάλες ενέργειες, νομίζω, και συμμετοχή όλων μας, ο καθένας από ένα πετραδάκι, να σταματήσουν οι τσαμπουκάδες από τη μία παράνταξη στην άλλη, να σταματήσουμε κάποιοι να είμαστε σωτήρες, κάποιοι να είναι
ολετήρες. Μοιάσματα. Να ξαναβρούμε λίγο την ενότητα σαν λαός. Αυτό θα ήθελα εγώ να στείλω σαν μήνυμα και μέσα από το κανάλι σας. Και να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.